Και το ζήσαμε πολύ έντονα. Εκείνη την ώρα του σεισμού είχαμε μπει στο αυτοκίνητο, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε φύγει από το γήπεδο, είχαμε ξεκινήσει για τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Ξαφνικά αισθανόμαστε το αυτοκίνητο να φεύγει από τον έλεγχο. Φώναζε το συνάδελφο του καμέραμαν, τον Δημήτρη Τσιοπλό, ότι του φεύγει το αυτοκίνητο. Γιατί κουνιόταν η γη από κάτω. Ήταν μεγάλη διάρκεια ο σεισμός. Επικράτησε πανικός στο Δαμάσια που βρισκόμασταν. Όσοι κάτοικοι είχαν μπει στα σπίτια, γιατί σε κάποιους είχαν χαρακτηριστεί κατοικήσιμα, βγήκαν και πάλι στους δρόμους, άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν οι κάτοικοι, κατέβηκαν όλοι προς το γήπεδο, δεν ήξεραν πού να διανυκτερεύσουν, φοβόντουσαν ακόμη και μέσα στα αυτοκίνητα και μέσα στις σκηνές, φοβόντουσαν μήπως ακολουθήσει κι άλλος δυνατός μετασεισμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι δεκάδες οι μετασεισμοί πλέον, εμείς τους μικρούς μετασεισμούς δεν τους καταλαβαίνουμε. Για να καταλάβετε, στις 9.30 ήμουνα συνδεδεμένη, είχαμε εκτακτείο δελτίο, γινόταν κι άλλος μετασεισμός και εγώ ήμουν στον αέρα και δεν τον καταλάβαινα. Mm-hmm. Είναι τόσο πολύ μετασεισμοί όμως αυτός, ο 5,9 Ρίχτερ ήταν πάρα πολύ έντονος. Ευτυχώς δεν έγιναν πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές όπως αυτόν τον 6 Ρίχτερ. Κάποια ατυχία, είχαμε και νέες ρογμές σε αρκετά σπίτια. Κάποια μισογκρεμισμένα έπεσαν τελείως. Θα σας δείξω τώρα, είμαστε ακόμη στη Λάρισα, διότι εδώ διανυκτερεύσαμε, δεν υπάρχουν καταλήγματα και φυσικά φοβάσαι να μείνεις εκεί. Ούτε εδώ στη Λάρισα με το Αχία Ζόρια και βρήκαμε κατάλημα. Υπάρχει ένα ρήγμα στον τοίχο εδώ μιας πολυκατοικίας. Βλέπετε, αυτοί οι σοβάδες έπεσαν χθες το βράδυ και είναι δεκάδες τα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί ακόμη. Ναι, ακόμη και σε κατοικίες στη Λάρισα. Και αυτό στη Λάρισα, έτσι. Τα συνεργεία. Και εδώ στη Λάρισα έμεινε ο κόσμος σε πάρκα, μέσα σε αυτοκίνητα. Φοβήθηκε, ήταν πολύ έντονος ο σεισμός. Να σας πω ότι τα συνεργεία της ΕΜΑΚ, τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ήταν στους δρόμους μέχρι πάρα πολύ αργά. Έκανε επιχειρήσεις προληπτικά για να εντοπιστεί μήπως τυχόν κάποιος κάτοικος έχει εγκλωβιστεί μέσα σπίτι. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν υπήρξε. Προβλήματα είχαμε στο Μεσοχώρι, εκεί είχε διακοπεί το ρεύμα για αρκετή ώρα. Συνεργεία του ΔΔΕ όμως κατάφεραν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Ωστόσο, οι κάτοικοι στα χωριά της Ελασσόνας και όχι μόνο, νομίζω ότι δεν κοιμήθηκαν ούτε και αυτή τη νύχτα. Τώρα, που ήταν μια κρύα νύχτα. Αναστασία. Ήταν πολύ δύσκολο το να διανυκτερεύσουν ακόμη και μέσα στις σκηνές και στα αυτοκίνητα.